επόμενα λεπτά είναι καθοριστικά για τους 8 μαθητές που είναι πάνω στη σκηνή. 7 θα τεθούν στη διάθεση του κοινού. Ένας θα πάει κατευθείαν τελικό. Κριτές, επηρέασαν οι δύο αποχωρήσεις την απόφασή σας? Γιώργο, όχι, εσύ ως πρόεδρος της απόψινης βραδιάς, της Κριτικής Επιτροπής και της απόψινης βραδιάς, επηρέασαν καθόλου έτσι οι δύο αποχωρήσεις την απόφασή σας? Όχι, τα πρόσωπα τα οποία είχαμε σκεφτεί για να στείλουμε κατευθείαν στον τελικό δεν ήταν στα πρόσωπα τα οποία ήταν υποψήφια ή στα πρόσωπα που αποχωρήσαν. Μάλιστα. Μπορώ να έχω το φάκελο με το όνομα, παρακαλώ? Να πούμε πριν ανοίξει το φάκελο ότι ήμασταν μεταξύ δύο ονομάτων, τα οποία τα αποφασίσαμε και καταλήξαμε σε αυτά βάσει της πορείας που είχαν μέχρι σήμερα στην Ακαδημία. Και επειδή για να βοηθηθούμε στην απόφασή μας, λάβαμε υπόψη και τη σημερινή βραδιά. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, εμείς ήταν η τελευταία απόφαση που πήραμε. Από εδώ και πέρα αποφασίζει πια ο κόσμος. Ποιον θα κρατήσει την άλλη εβδομάδα και ποιον θα στείλει στον τελικό και ποιον θα βγάλει νικητή. House of Fame. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Λοιπόν, στη διάθεση του κοινού τίθεται η Μαριάννα. Στη διάθεση του κοινού τίθεται επίσης ο Τζίμι Σάιον. Στη διάθεση του κοινού τίθεται εικόνη. Στη διάθεση του κοινού τίθεται ο Γιάννης. Στη διάθεση του κοινού τίθεται επίσης ο Άρης. Στη διάθεση του κοινού τίθεται ο Στέφανος. Γιώργος Πετσιώτη και Βένια. Ένας από εσάς τους δύο προκρίνεται κατευθείαν στον τελικό. Ένας από εσάς τους δύο είναι ένα βήμα πιο κοντά στο χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panic Records. Στον τελικό, λοιπόν, προκρίνεται
τελικό προκρίνεται. Η Βένια. Βένια, συγχαρητήρια. Πας κατευθείαν τελικό. Αλήθεια. Δεν έχω... Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου. Θα κλάψω πάλι. Ένα κλάψεις, κάνε έτσι. Είναι η στιγμή, είναι αυτή. Κάνε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τρέμω λίγο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Απέναντι τους κριτές μας που πραγματικά εκτίμησα την προσπάθειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, δεν έχω λόγια. Και θα δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος. Για την επόμενη εβδομάδα η Βένια θα τραγουδήσει κανονικά. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Έτσι ακριβώς, και την επόμενη εβδομάδα η Βένια θα τραγουδήσει κανονικά, απλά δεν διαγωνίζεται. Πάει κατευθείαν στον τελικό. Και όπως λέει και ο Γιώργος και έχει απόλυτο δίκιο, από εκεί πέρα πια τώρα ο κόσμος αποφασίζει για εσάς. Για όλους σας. Βένια, συγχαρητήρια πραγματικά. Και κλάψε, δεν είναι. Είναι από χαρά, πρέπει να κλαίμε. Οι υπόλοιποι 7 μαθητές είστε στη διάθεση του τηλεοπτικού κοινού. Πάμε να δούμε πώς τραγούδησαν απόψε, γιατί οι γραμμές μόλις άνοιξαν. Και εσείς μπορείτε να τους ψηφίζετε για μια ολόκληρη εβδομάδα. Υπενθυμίζω πως η ψήφος είναι θετική και πως έχουμε ξανά διπλή αποχώρηση την επόμενη εβδομάδα.